Η διαδικασία αδειοδότησης των 4 τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας έχουν αποφέρει στα δημόσια ταμεία 246 εκατομμύρια ευρώ. Και κατά την κυβέρνηση, κυβέρνηση ισχυρίζεται αν θέλετε, ότι ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί την αφετηρία για μια εξυγίανση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, το οποίο ήταν, όλοι το ομολογούν αυτό, όχι και το καλύτερο. Βαθύτερα προβληματικό. Βαθύτερα προβληματικό. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς μια πρώτη αποτίμηση της διαδικασίας που μπήκε μπροστά. Με δύο λόγια, αποτελεί το μη στην εξέλιξη των ραδιοτηλεοπτικών πραγμάτων στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια βαθύτερων προβλημάτων, τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, τα καταλαβαίνουμε όλοι. Μια τομή η οποία θα επηρεάσει, θέλω να πιστεύω θετικά, και την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος, της δημοκρατίας, να θέσει ουσιαστικά πράγματα. Άρα η κυβέρνηση, εφόσον ολοκληρώσει το διαγωνισμό χωρίς εμπόδια και στα περιφερειακά και στα ραδιόφωνα, νομίζω ότι και βάλει μια τάξη και στο ίντερνετ, νομίζω ότι μπορεί να διασώσει θέσεις εργασίας και να αυξήσει τις πιθανότητες για μια καλύτερη ραδιοτηλεόραση και μια σοβαρότερη ενημέρωση και ψυχολογία των πολιτών. Πριν ξεκινήσετε, θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω στην πρώτη ερώτηση ότι μια κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση είναι γιατί 4 μόνο άδειες και αυτό αν ήταν περισσότερες δεν θα έφερε περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία, όπως επίσης βάζουν ως κριτική ότι περισσότερες άδειες θα έφερε και περισσότερη πολυφωνία. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το θέμα 4, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Σύμφωνα με την κρίση της κυβέρνησης, ο αριθμός αυτός διασφαλίζει ένα τοπίο, το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο υγιές. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο. Δηλαδή βιώσιμο οικονομικά. Εννοώ βιώσιμο οικονομικά. Μπορεί να χρειαστεί επιπλέον κονδύλια, τα οποία συνήθως έρχονται από άλλες δραστηριότητες. Αλλά σαν μια πρώτη αποτίμηση, η κυβέρνηση θεωρεί ότι 4 είναι τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία έχουν πιθανότητες να επιβιώσουν οικονομικά με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό δίνω. Έχει πει, ναι. Έχει πει ότι στο μέλλον μπορεί, εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα στην οικονομία, μπορεί να προκηρυχθεί και άλλη άδεια. Ωστόσο, έχουμε ακόμα τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπουν πάρα πολύ γρήγορα μπροστά, για να, αφού υπάρχει και ο μηχανισμός, υπάρχει και η τεχνογνωσία πια, δεν υπάρχουν, γνωρίζει δηλαδή η διοίκηση πώς γίνεται. Οπότε πρέπει να μπουν πολύ γρήγορα και τα περιφερειακά. Με την πολυφωνία υπάρχει ένα θέμα. Καταρχήν να πούμε ότι συνταγματικά είναι άλλο πράγμα ο τύπος, άλλο πράγμα η τηλεόραση. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο τύπος μπορεί να δραστηριοποιηθεί οποιοδήποτε στον τύπο, να βγάλει οποιοδήποτε έντυπο και να λέει οτιδήποτε θέλει μέσα. Αρκεί να τηρεί τους κανόνες της για προσβολή κτλ. Στην τηλεόραση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην τηλεόραση πρέπει να υπάρχει εσωτερική πολυφωνία σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 15 του Συντάγματος. Και ποιος αυτό το σημαίνει. Ποιος θα το ελέγξει? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το οποίο πρέπει να συγκροτηθεί εξίσου τάξη. Δεν συγκροτείται όμως. Ναι, εδώ είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που δια της μεθόδου δεν συγκροτώ συμβούλιο. Μετά λέω ότι είναι αντισυνταγματική η πολιτική που εφαρμόζει ο άλλος για την αδειοδότηση. Δηλαδή, ένα παιχνίδι κάνουμε με μοναδικό στόχο να ρίξει την κυβέρνηση ταυτιζόμενη με τα συμφέροντα οικονομικά και τα άλλα των καναλάκων. Εγώ δεν είμαι σίγουρη τώρα, μια και λέμε για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κοιτάξτε, δεν είναι μια οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή. Είναι μια από τις λίγες συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, εάν πραγματικά θέλει να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι ενώ των σοβαρών κομμάτων, πρέπει να συνενέσει στην συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ δεν μπορεί να μην συγκροτηθεί. Αυτό θέλω να πω. Ήθελα να σας πω όμως το εξής, σε αυτά που έχουμε πει να μέχρι τώρα. Να προσθέσω και κάτι που είπατε για τον αριθμό των αδειών. Οι ίδιοι οι καναλάρχες, το θυμόμαστε όλοι, επίσημα και στα μαγαζιά τους, στις επιχειρήσεις τους, για να προχωρήσουν σαν αναδιαρθρώσεις, γιατί μπαίνανε μέσα οικονομικά, διώχναν ανθρώπους, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κρατηθούμε όλοι με αυτούς τους οικονομικούς όρους που έφερε η ύφεση και στην αγορά της διαφήμισης. Λοιπόν,
Ήδη λέγανε ότι δεν χωράνε όλοι. Τώρα λένε ότι θα μπορούσαν να έρθουν οι πάντες. Είπανε ενδιαμέσως ότι το τίμημα είναι πολύ ακριβό. Μετά είπανε ότι θα μπορούσε να βγει μεγαλύτερο τίμημα. Εν πάση περιπτώσει, τα κοιμία είναι κρανίο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πολυφωνία στην Ελλάδα είναι εγγυημένη, διότι έχουμε δορυφορικά κανάλια, έχουμε ιντερνετικά μέσα απολύτως ελεύθερα, έχουμε έντυπα, το είπε η Αγγέλα, απολύτως ελεύθερα, έχουμε τοπικά κανάλια, έχουμε web TV, έχουμε ραδιόφωνα άφθονα. Συνεπώς είναι υποκρισία να λέει κανένας ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει πολυφωνία. Αντιθέτως, πολυφωνία λέει ο νόμος, το είπε η Αγγέλα, μέσα στο ίδιο κανάλι. Όταν παίρνεις μια άδεια χρήσης δημοσίου αγαθού, πρέπει να τηρείς κανόνες ο οποίος επιβλέπει το εσωρού και η κοινωνία. Πρέπει να επιβλέπει. Επειδή σε όλα αυτά, επειδή όλα αυτά βάλαμε πάρα πολλά ζητήματα, ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς η βιωσιμότητα. Δεν βγαίνει. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται, τα λένε τα στατιστικά και το έχει πει και η κυβέρνηση. Ότι η διαφημιστική πίτα είναι μεταξύ 180 και 200 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Στην τηλεόραση. Ναι. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο με τα λεφτά που έχουν δώσει, διάβαζε ένα άρθρο συγκεκριμένα της εφημερίδας των συντακτών, στο οποίο έλεγε με τα λεφτά που έχουν δώσει, ο Αλαφούζος για να κάνει απόσβεση θα χρειαστεί γύρω στα 24 χρόνια, ο Καλογρίσας 28 χρόνια, ο Μαρινάκης 41 και ο Κυριακού 42. Με άλλα λόγια, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω την ερώτηση και να καταλάβετε το πνεύμα. Με αυτά τα δεδομένα. Δεν βγαίνει ότι σταματάει η διαπλοκή, γιατί για να βγάλουν τα λεφτά δεν πρόκειται να τα βγάλουν. Ναι. Και επομένως πάει ολονών το μυαλό ότι για να δίνουν τόσο και τεράστια ποσά από κάποιον τρίτο τρόπο πρέπει να βγάλουν τα λεφτά. Αυτά είναι όλα σωστά. Ωστόσο το πολιτικό δίλημα έναντι της κοινωνίας, της δημοκρατίας, του συντάγματος για την κυβέρνηση ήταν αν θα πήγαινε σε μια λύση κρατικής, δημόσιας τηλεόρασης, χωρίς ιδιωτικά μέσα, διότι τα ιδιωτικά μέσα, όπως λέει και το ΚΚΕ, περνάνε στα χέρια μεγαλοκαπιταλιστών, οι οποίοι δεν λένε την αλήθεια στο λαό, αυτή είναι η θέση του. Και υπάρχει και η άλλη επιλογή που λέει, σε μια δημοκρατία που αποφασίσαμε ότι θα υπάρχουν και ιδιωτικά μέσα, συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά με κανόνες και με κοινωνικό έλεγχο και με οικονομικό έλεγχο και με εργασιακές συνθήκες. Βεβαίως, γιατί με συγχωρείτε, ο κύριος Αλαφούζος μας είπε στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι έχει δώσει από την τσέπη του 50 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια την περίοδο της κρίσης. Ο κύριος Κοντομινάς μας είπε ένα ανάλογο ποσό. Όλοι λοιπόν ομολογούν ότι στηρίζαν τις επιχειρήσεις τους με κεφάλαια από άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, εάν θέλουν το σπορ, να μας το εξηγήσουν πώς το θέλουν. Και εμείς θα τους παρακολουθούμε. Και για ποιο λόγο το θέλουμε τόσα εκατομμύρια. Ως πολίτες, όχι ως σύστημα φήμωση. Τώρα δεν ξέρω και τι μελέτη είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε. Όχι, είναι μελέτη απόσβεσης. Απόσβεση χρημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση. Μια αγορά τα που λεφτά, δεν θα εξελίσσεται. Ξέρουν, τα λεφτά είναι δεν κοντά. Και τι παραμέτρους έχει λάβει υπόψη τη και τι. Λοιπόν, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά θέλω να σας πω τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και η διαφημιστική πίτα δεν επαρκεί. Τα λεφτά δεν θα τα δώσουν ντούκου τώρα. Τα λεφτά θα δώσουν το 1 τρίτο τώρα, το άλλο 1 τρίτο σε 12 μήνες και το άλλο 1 τρίτο σε 24 μήνες. 80 εκατομμύρια είναι δόση. Αυτό. Αθρηστικά όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Μπορεί να είναι έτσι. Κάποιες παραδοχές έχουν γίνει. Δεν τις ξέρω τις παραδοχές. Η διαφημιστική πίτα θα μείνει περίπου στα ίδια. Αλλά αυτό νομίζω ότι ανατρέπεται από μια προοπτική οικονομική ανάπτυξη. Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν πάρει άδειες. Η διαφημιστική πίτα εξαρτάται και από το πρόγραμμα. Λοιπόν, είδαμε τώρα τα τελευταία χρόνια οι τηλεοράσεις δεν είχαν πρόγραμμα. Δηλαδή δεν είχαν ελληνικές παραγωγές και βολεύονταν όπως είτε με επαναλήψεις, είτε με ξένες σειρές που είναι πιο φθηνές κτλ. Λοιπόν, εάν φτιάξουν πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως έχει ένα κόστος, είναι πολύ πιθανό να προσελκύσουν πολύ μεγαλύτερα μερίδια διαφημιστικής πίτας, παίρνοντας από τα άλλα μέσα, εάν δεν αυξηθεί συνολικά η διαφήμιση. Πάντως υπάρχουν και άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την ελληνική δικαιοσύνη και είναι καναλάκης αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγενικές με κατασκευαστικές εταιρείες. Επομένως, ναι. Πώς διασφαλίζεται πάλι η διαπλοκή? Εύλογο είναι αυτό. Θυμίζω ότι το 2005 έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία τότε με το νόμο για το βασικό μέτοχο, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν
απείλησε την κυβέρνηση τότε ότι αν επιμείνει. Το κύριο Κώστα Καραμαλή. Ότι αν επιμείνει στο βασικό μέτωπο τα παρέμφυτα πρόσωπα τα οποία αποκλείονται από τα μέσα, γιατί αυτά είναι η πρόβλεψη τότε, τα πρόσωπα που έχουν σχέση οποιαδήποτε με προμήθειες του δημοσίου. Τότε λοιπόν με την απειλή ότι θα κοπούν κάποιες χρηματοδοτήσεις και κάποιες σχέσεις θα χαλάσουν, υποχώρησε τότε η κυβέρνηση και όπως καταλαβαίνει κανείς σήμερα, να ξανάφερνε αυτό το θέμα με το προηγούμενο που υπάρχει. Τα κινδύνευε να ήταν. Μάλλον απλώς θα καθυστερούσε για καμιά πενταετία, δεκαετία ακόμα την αδειοδότηση. Επομένως έγινε και εκεί μια πολιτική επιλογή και εν πάση περιπτώσει. Τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και των κινήτρων των επιχειρηματιών στα μέσα δεν μπορεί κανένας να τα νομοθετήσει. Ούτε μπορεί να πει κανένας ότι επειδή εσύ έχεις ανακατευτεί σε μια υπόθεση που δεν έχει τελεσιδικήσει, δεν έχεις δικαίωμα να υπάρχεις. Πρέπει να σεβόμαστε το βασικό κανόνα του συντάγματος και του νόμου που λέει ότι υπάρχουν δικαιώματα μέχρι να κριθούν από τη δικαιοσύνη οριστικά. Προβλέπεται νομίζω ρητός αυτό μέσα βεβαίως, στο νόμο, βεβαίως. Παπά. Προβλέπεται ρητός ότι υπερθεματιστής ο οποίος θα πάρει άδεια και στη συνέχεια θα προκύψει εναντίον του κακουργηματική πράξη δεδικασμένη και σε τελικό βαθμό, ότι ανακαλείται η άδεια. Βέβαια, εντάξει, αυτά είναι λίγο. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει αλλά... και την από εδώ και πέρα η Υπουργεία. Δηλαδή, αν δεν πληρώνει κάποιους φόρους του και δεν είναι ληξιπρόθεσμος με ισοφυλές στα ταμεία, στους εργαζόμενους, πάλι μια δικαστική απόφαση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην λειτουργία του σταθμού. Δηλαδή, να του αφαιρεθεί άδεια, να εγκληθεί από το κράτος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Άλλο ένα ζήτημα πάντως που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι ότι υπάρχει περίπτωση οι παλιοί καναλάρχες να επιστρέψουν από το παράθυρο. Δηλαδή, διαβάζω ότι και ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Καλογρίτσας έχουν κάνει πρόταση στον Κοντομινά, τον ιδιοκτήτη του Α, να του πάρουν ή να συμμετέχουν σε ένα κονσόρτσιο μαζί του. Όπως επίσης διαβάζει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει ανοίξει διάβλους επικοινωνίας με το Μέγκα και μάλιστα είχε και ένα ραντεβού με τον Σταύρο Ψυχάρη, λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Άρα, μήπως καταλήξουμε στα μία από τα ίδια. Ναι, να πούμε ότι στόχος δεν είναι να εξολοθρευτεί κανείς. Τουλάχιστον έτσι όπως διαβάζω εγώ. Δεν θέμα μου αν ξελοθρευτεί. Το θέμα μου ήταν είναι, ναι. Αν έχουμε πάλι δεν το ίδιο καθεστώς με απλώς ανακατεμένη τράπουλα. Αυτό είναι το ερώτημα. Στόχος ήταν να υπάρχει ένα σαφές, υγιές, καθαρό, νόμιμο τηλεοπτικό τοπίο. Όπου να υπάρχει ισονομία. Λοιπόν, και να υπάρχει και διαφάνεια. Λοιπόν, αν οι κύριοι αυτοί, οι παλιοί καναλάρχες όπως τους λέτε, επιθυμούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο, βεβαίως μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο εφόσον έχουν τα αναγκαία κεφάλαια να επενδύσουν σε αυτό το χώρο. Και βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Καλογρίτσας και ο κύριος Σαββίδης να συνεταιριστούν προκειμένου να φτιάξουν ένα ισχυρό κανάλι. Ο ένας κύριος είναι νέος και έχει την άδεια, ο άλλος κύριος είναι παλαιός, έχει την εμπειρία, έχει και το μηχανισμό. Εγώ θα έλεγα, έτσι και προσωπική γνώμη, ότι θα είναι ευχής έργο να αξιοποιηθούν υποδομές και να αξιοποιηθούν και έμπειροι εργαζόμενοι στα νέα τηλεοπτικά σχήματα. Ναι, συμφωνώ απολύτως και προσθέτω ότι ήδη οι συνέργειες και οι εξαγορές και οι συμφωνεύσεις έχουν αρχίσει να συζητιούνται. Το σχήμα, επαναλαμβάνω, θα έρθει, να δούμε μπροστά μας όλα την εικόνα την σαφέστερη, μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 16 του, σε λίγες μέρες, δηλαδή, του Σεπτεμβρίου. Δεν θα γίνει απόφαση, θα γίνει σύσκεψη. Ναι. Και μετά τις 16 θα περιμένουμε, λοιπόν, πότε θα βγει η απόφαση. Μια και αναφερθήκατε. Τότε θα εκδηλωθούν αυτές οι προθέσεις και όπως είπε και η Αγγέλα, νομίζω ότι πρέπει όλοι να ευχόμαστε να γίνουν αυτές οι συμφωνεύσεις και για λόγους οικονομικής επιβίωσης και για λόγους προστασίας των θέσεων εργασίας. Αυτό ακριβώς. Επειδή ακριβώς λοιπόν ερχόμαστε τώρα στο θέμα το ΜΕΓΑ των εργαζομένων και των εργαζομένων των καναλιών που δεν πήραν άδεια εθνικής, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε, εννοώ ως εργαζόμενοι εμείς, τα συμφέροντά τους, το συνδικαλιστικό κίνημα, τι μπορεί να κάνει. Χάθηκαν οι μισές περίπου θέσεις εργασίας από το 9-10 μέχρι πρόσφατα. Και αυτές που απέμειναν ήταν θέσεις εργασίας με το λουρί στο σβέρκο. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε, γιατί ξέρετε, το Sky έχει κάνει ας πούμε σημαία του
τα δικαιώματα των εργαζομένων στα κανάλια που δεν πήραν άδεια. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ο ίδιος ο σταθμός ήταν πρωταθλητής σε απολύσεις. Ο Sky από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να απολύει αφού έκανε επιλεκτικές και θα έλεγα με στοχευμένες απολύσεις. Πολιτικών διώξεων απολύσεις. Ναι, αυτό ήθελα. Μην ξεχνάτε ότι απέλυσε παρά τον νόμο τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο του ραδιοφώνου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι τώρα ότι από τη μία είναι το Υπουργείο Εργασίας που λέει ότι επιδοτώ θέσεις εργασίας από αυτούς που θα μείνουν άνεργοι από τα παλιά κανάλια, στην περίπτωση που μείνουν άνεργοι, ένα σχέδιο είναι αυτό, και το άλλο σχέδιο είναι η μετάβαση ανθρώπων από τα παλιά κανάλια στα νέα σχήματα και στην περιφέρεια. Όπως επίσης και αυτό που είπε το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Αντωνοπούλου ετοιμάζει προγράμματα, ενίσχυση συνεταιριστικών σχημάτων παραγωγών δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών που περισσεύουν εντός εισαγωγικών δυστυχώς από την κρίση αυτή, να χειραφετηθούν και να φτιάξουν δικές τους επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο του ίντερνετ, που η επένδυση πρέπει να είναι κυρίως πνευματικής εργασίας και όχι κεφαλαίου εξορισμού. Άρα λοιπόν η εικόνα θα σταθεροποιηθεί αργότερα και τα συνδικάτα καλά κάνουν και φωνάζουν για την προστασία των θέσεων εργασίας και η κυβέρνηση καλά κάνει και μιλάει και μαζί τους και ευνοεί συστήματα εξυγίανσης των επιχειρήσεων για να υποδεχτούν μια εργασία αξιοπρεπή πλέον και όχι με το κομμάτι, με το μπλοκάκι, με τα μαύρα και τα λοιπά που συνηθίσαμε μέχρι τώρα. Ναι, και βέβαια σε αυτό το κίνητρο βέβαια για την επιδότηση της εργασίας. Ένα χρόνο με το επίδομα ανεργίας, δηλαδή το ύψος του ποσού του επιδόματος ανεργίας, είναι άλλος ένας χρόνος οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά για όλη τη χώρα, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τον κλάδο των ΜΜΕ. Παντού στη χώρα πρέπει να μπουν προγράμματα εξυγίανσης των επιχειρήσεων, γρήγορες, ακαθάριστες, αν είναι πτωχευμένες. Όπως είναι. Εννοείται το ΜΕΚΑ. Ναι, το ΜΕΚΑ πρέπει γρήγορα να ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί. Ο κ. Ψυχάρης στη Βουλή είπε ότι έχω όσο χρόνο θέλω μέχρι να κάνω την αύξηση κεφαλαίου που έχω αποφασίσει από πέρσι. Δεν είναι έτσι. Ο νόμος λέει ότι υπάρχουν περιορισμοί. Μπορεί να έχει ανθρώπους ομοίρους. Πρέπει γρήγορα ή να πουλήσεις ή να συνεταιριστείς ή να ρευστοποιήσεις την περιουσία σου. Υπάρχουν και χρέη και υπάρχουν και ασφαλιστικές φορές που πρέπει να πληρωθούν. Με αυτά ποιος θα τα φορτωθεί στα κανάλια που δεν θα πάρουν εμβέλεια, όπως είναι το ΜΕΓΑ, ας πούμε, ή όπως είναι και τα άλλα που δεν πήρανε. Δηλαδή πάλι θα μπουν μαύρες τρύπες, θα τα πληρώσουμε εγώ και εσείς, όλοι οι εργαζόμενοι δηλαδή και όχι οι επιχειρηματίες που έκανε βάλει αυτά τα κανάλια να είναι υπερχρεωμένα. Γενικά, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες είναι 215 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 215 δισεκατομμύρια, οι επιχειρήσεις οι μεγάλες χρωστάνε το 85% των 215 δισεκατομμύριων. Στο χώρο του τύπου υπολογίζεται ότι τα δάνεια που μπορεί να διακινδυνεύσουν, δεν λέω για αυτά που έχουν μόνο κρυφή κόκκινα όπως του Μέγκα, που έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις, τα δάνεια είναι 1,5 δις. Η πρόθεση όλων μας, υποθέτω, είναι, όπως και στη γενική εικόνα, να διευθετηθούν αυτά τα δάνεια, να ληφθεί από ό,τι μπορεί να ληφθεί από την λειτουργία των επιχειρήσεων που εξυγιένονται, να τα πάρει πίσω κάποτε ο ελληνικός λαός, για να μην γίνουν δημόσιο χρέος, να μην γίνουν ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρα και στον δικό μας κλάδο, οι επιχειρήσεις οφείλουν αυτά τα χρήματα, πρέπει να τα γυρίσουν και η πρόθεση μιας κυβέρνησης θα είναι να τους δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν με υγιείς όρους για να τα επιστρέφουν. Και όχι να τις καταστρέψει, το είπε και η Αγγέλα πριν. Δεν εκδικείται αυτή η κυβέρνηση παλιούς νέους καναλάρχες. Ποτέ δεν είχε τους δικούς της, δεν τους έχει και δεν θα τους έχει, όπως φαίνεται. Καταλάβατε. Επομένως, είναι αστεία αυτή η κουβέντα. Είναι το μυαλό του άλλου συστήματος που είχε φτιάξει τη διαπλοκή, λειτουργεί σαν να θέλει οποιοδήποτε επεμβαίνει να φτιάξει τη δική του διαπλοκή. Είναι προφέσεις αναμαρτίες. Ναι. Η κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα, τουλάχιστον και από τις επίσημες δηλώσεις, όπως τις βλέπω, και από συνεντεύξεις κτλ. Αυτό που θέλει δεν είναι να έχει τους δικούς της καναλάρχες. Είναι οι καναλάρχες που υπάρχουν, οι τηλεοπτικοί σταθμοί που υπάρχουν, να ακολουθούν τη δημοσιογραφική διοντολογία, την ισομέρεια στην προβολή των απόψεων, την προβολή όλων των ειδήσεων, την κριτική βεβαίως.
και στην κυβέρνηση και στο έργο τους κτλ. Αλλά το παιχνίδι να γίνεται με όρους ισονομίας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Δεν θέλει δηλαδή να φτιάξει τους δικούς της ανθρώπους. Δεν θέλει να έχει τους δικούς της επιχειρηματίες. Θέλει οι επιχειρηματίες που υπάρχουν, όλοι οι επιχειρηματίες που υπάρχουν, να κρατούν τους κανόνες διοντολογίας, τουλάχιστον όσο αφορά στο θέμα των ειδήσεων, της επικαιρότητας και των πολιτικών εκπομπών. Πάντως, η εμπειρία μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι τα μεγάλα δάνεια και τα μεγάλα χρέη να βαράνε ένα κανόνι και να το φορτώνονται στο κράτος. Μα αυτό τώρα, για να πάμε και στα σημερινά, στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, το κουαρτέτο, όπως τους λέμε τώρα, αυτό το σύντημα κυριαρχεί. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, η διαχείριση των χρεών των ιδιωτών προς το δημόσιο, με τι όρους θα γίνει αυτή η εκαθάριση, ώστε ακριβώς να μην έχουμε τα κανόνια που αφήνουν πίσω μόνο εργαζόμενους φτωχούς, επιχειρήσεις διαλυμένες και πλούσιους μετόχους, γιατί αυτό ζούμε και το βλέπουμε και στον τύπο. Επαναλαμβάνω ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει αποκαλύψει πάρα πολλά από τα πράγματα που ισχυριζόμασταν σαν ένα θεωρητικό σχήμα. Δεν μας άκουγε κανένας και τώρα τα λένε μόνοι τους, στρεφόμενοι ο ένας αντίον του άλλου, ότι η διαπλοκή ήταν δίπλα τους, ότι την ομολογούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και πρέπει να ενισχυθεί και η δημόσια τηλεόραση, κατά τη γνώμη μου, για να υπάρχει ένα μέτρο ποιοτικού ανταγωνισμού άμυλας. Ναι, και βάλαμε και αυτό το σύντημα. Να μην παίζει αυτός ο τομέας. Ναι, να τα αφήνουμε όλα σε ένα εσουρού και στις καλές προθέσεις των ελεγκτικών αρχών ή των δημοσιογραφικών δομών, αν θα τηρούν ή όχι κτλ. Πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνιστής στη βάση της ποιότητας. Και αυτός πρέπει να είναι έτσι. Μια και βάλαμε αυτό, ας βάλουμε λοιπόν ένα τελευταίο στοχαστικό ερώτημα, που είναι πώς μπορούμε στις σημερινές συνθήκες, όπου τα ΜΜΕ τα ελέγχουν ουσιαστικά πολύ πλούσιοι καπιταλιστές μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, και κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς είναι δυνατόν να βάλεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο πανίσχυροι και τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα διακυβεύουν, να τους βάλεις κριτήρια ποιότητας, ποιος θα τα βάλει και τι σημαίνει ποιότητα, κριτήρια ποιότητας και πώς θα ελέγχεται η πολυφωνία. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για την ποιότητα, δηλαδή έχει κατηγορηθεί και η κυβέρνηση και ο τρόπος της αδειοδότησης, ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και το μόνο που θέλει να βγάλει λεφτά και πώς είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για λεφτά και τέτοια. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι προκειμένου να πάνε όλοι αυτοί οι διαγωνιζόμενοι στο διαγωνισμό και να προκριθούν τέσσερις τελικά, η ποιότητα ήταν από τα κριτήρια, δηλαδή από τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, και μέσα στην προκήρυξη και μέσα στον νόμο, κριτήρια τα οποία μιλάνε για ποσόστοση προγράμματος, ότι πρέπει να υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, τι είδους ελληνικό πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχουν ελληνικές παραγωγές μυθοπλασίας, πρέπει να υπάρχουν παιδικό πρόγραμμα το οποίο έχει εξαφανιστεί, πρέπει να υπάρχει εκπομπές για τον πολιτισμό, το θέατρο, το σινεμά, το βιβλίο κτλ. Προσδιορισμένα από όσο θυμάμαι 10 ώρες το μήνα. Άρα λοιπόν όλοι οι κύριοι οι οποίοι κατέβηκαν στο διαγωνισμό και κέρδισαν μία άδεια, στην ουσία προσυπογράφουν ότι θα τηρήσουν αυτά τα κριτήρια, αυτές τις προϋποθέσεις. Και τους 400 εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα. Ναι, επειδή μιλάμε για περιεχόμενο αυτό. Ναι, βεβαίως, τους 400 εργαζόμενους, τις κτηριακές υποδομές. Το νόμο λέει δεν μπορεί να είναι 400 όρια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό που μιλάμε και που λέμε ότι η κυβέρνηση δεν κοιτάει τα ποιοτικά, την ποιότητα, κοιτάει μόνο το χρήμα. Λοιπόν, η ποιότητα είναι προϋπόθεση. Λοιπόν, βέβαια, η ποιότητα κρίνεται με το που θα εμφανιστεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα στον αέρα. Δεν μπορεί να κρίνεις από τώρα. Λοιπόν, και από τότε που θα δοθούν πραγματικά οι άδειες και θα μπει υπογραφή. Άρα, λοιπόν, τα κριτήρια της ποιότητας προβλέπονται. Προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία και από διάφορες οδηγίες που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες κάνουν λόγο κυρίως για ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ποσόστοση ευρωπαϊκού προγράμματος σε σχέση με το αμερικάνικο, το Hollywood κτλ. Που έχει κυριαρχήσει. Προβλέπονται επίσης περιορισμοί στο θέμα της τηλεοπτικής διαφήμισης, με την έννοια ότι δεν μπορείς να βάζεις όση ώρα διαφήμιση θέλεις. Πρέπει να είναι με συγκεκριμένο τρόπο να κόβεις το πρόγραμμα
ξέρω εγώ, ένα 20 λεπτά και όχι ένα 10 λεπτά. Και, στις ειδήσεις, να μην υπάρχει διακοπή για διαφημίσεις. Βεβαίως. Στις ταινίες η διακοπή για διαφημίσεις πρέπει να είναι αραιότερη από όσο είναι στο τηλεοπτικό πρόγραμμα κτλ. Χαρτορίχτρες, τηλεπωλήσεις απίθανων πραγμάτων, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τηλεπωλήσεις επιτρέπονται. Αυτό είναι το πρόγραμμα τώρα. Αν δει κανένας τι έχει τηλεόραση σήμερα, είναι παντόφλες, μασαζοκαλσόν, χαρτορίχτρες, τηλεπωλήσεις, 24ωρου βάσεως και ψεύτικα παιχνίδια και ροζ αγγελίες. Δεν νομίζω κανένας να. Οπότε να επανερχόμαστε θέλει, εδώ. Θέλει να τεθούν κανόνες λειτουργίας και στις περιφερειακές άδειες και στις τοπικές και δεν ξέρω πού. Άρα οπότε επανερχόμαστε εδώ. Ισχυρό έλεγχο θέλει. Ακριβώς. Επανερχόμαστε εδώ στο θέμα του. Γιατί όλα αυτά. Όχι κοινωνικού ελέγχου. Κοινωνικού ελέγχου. Μια κοινωνία πρέπει με τους θεσμούς της να. Ναι, εγώ θα έλεγα για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπου πια είναι αρμοδιότητα δική του να ελέγχει αυτό το τοπίο. Ξέρετε, στην Ελλάδα το ΕΣΟΥ έχει λειτουργήσει και με τρόπο ο οποίος είναι. Ο οποίος είναι χάλια. Είναι αλήθεια αυτό. Διήλυζε τον κόνοπα και κατάπινε την κάμερα. Ακριβώς. Πάντα είχε το δίλημα. Άρα, στα σωματεία που πηγαίναμε εκεί να παραπονεθούμε για πάρα πολλά ζητήματα, είχε το δίλημα τι να κάνω. Αφού είναι τόσο παράνομο, να του στερήσω την άδεια. Και φυσικά, όταν πετάει τον μπαλάκι στους εργαζόμενους να στερήσει την άδεια για να χάσουν ό,τι έχει απομείνει από την δουλειά του, τι απάντηση θα περίμενε. Καταλαβαίνετε, επομένως πρέπει να πάμε σε μια ειλικρινή πλέον κουβέντα για αυτό. Ναι, αλλά το ΕΣΟΥ έχει μπλέξει και σε πολιτικά παιχνίδια. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συγκροτηθεί. Τα είπαμε αναλυτικά. Θα το δούμε τώρα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας λέω, σας είπα και πριν, είναι συνταγματική υποχρέωση η συγκρότηση του ΕΣΟΥ και δεν ξέρω για πόσο διάστημα μπορεί πραγματικά η Νέα Δημοκρατία να αντιστέκεται στο να συνενέσει, να συγκροτηθεί ένα όργανο το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα. Στο ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου των συνδικάτων, πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Εγώ λέω ότι όταν μπουν και μπαίνουν κανόνες διαφάνειας στη διανομή της κρατικής διαφήμισης, στη διανομή της διαφήμισης των τραπεζών και εν γέννη της διαφήμισης, όταν σταματήσουν κάτι παράθυρα κερδοσκοπικά μεταξύ διαφημιστών και διαφημιζομένων και καναλιών, όταν φτιαχτεί το Μητρώο και φτιάχνεται το Μητρώο των επιχειρήσεων ίντερνετ ώστε να έχουν διεύθυνση και τηλέφωνο οι επιχειρήσεις αυτές και να συμμετέχουν στην κατανομή της διαφήμισης με όρους επάρκειας δημοσιογραφικής και οικονομικής και ενημερότητας δανειακής κτλ. Όταν συγκροτηθεί το ΕΣΟΥ που είναι πολύ βασικό και όταν η ΕΡΤ παίξει το ρόλο της, τότε οι όροι του ανταγωνισμού και οι διεκδίκησης ποιότητας μου φαίνεται και των θέσεων εργασίας, των ποιοτικών θέσεων εργασίας, που φαίνεται ότι έρχεται πιο κοντά και στις συλλογικές συμβάσεις που πρέπει κάποτε να φτιαχτούν στον κλάδο, από το ίντερνετ μέχρι τη δημόσια τηλεόραση, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, να έχουμε μια ενιαία σύμβαση. Σε αυτήν πρέπει η άλλη πλευρά να συνομολογήσει τις αρχές διοντολογίας του επαγγέλματος, του δημοσιογραφικού, που έχουν ψηφιστεί από το 98, από το 85-90% των δημοσιογράφων και έχει γίνει κανόνας για όλες τις ενώσεις χώρας και την Ομοσπονδία. Αν λοιπόν εφαρμόζουν αυτά, εδώ θα είμαστε να δούμε κατά πόσο βελτιώνονται τα πράγματα ή η διαπλοκή θα μας ξανακαταπιεί, που λέτε. Εγώ θέλω να πω, το είπε και ο Δημήτρης ο Τρίμης με άλλα λόγια. Εγώ θέλω να πω ότι οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση στον χώρο των μέσων επικοινωνίας, η πιο τρανταχτή είναι αυτή με τις τηλεοπτικές άδειες, διότι αφορά τηλεοπτικούς σταθμούς, το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ότι είναι κινήσεις συνολικές που αφορούν ολόκληρο το τηλεοπτικό τοπίο. Όχι το τηλεοπτικό μάλλον, όλο το μηντιακό τοπίο. Και από όσο ξέρω έπονται και άλλες. Εγώ θα σταθώ, εκτός από την αδειοδότηση, θα σταθώ στη δημιουργία του ηλεκτρονικού, της πλατφόρμας για την τηλεοπτική διαφήμιση. Να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ήδη από γενέσεω σχεδόν καναλιών, υπήρχαν προβλήματα στα μέσα επικοινωνίας, διότι οι διαφημιστικές εταιρείες, τα media shops, πίεζαν για φοβερές εκπτώσεις επί των τιμοκαταλόγων. Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να κατατίθενται στην εφορία, έχω να σας πω. Πίεζαν για τρομερές εκπτώσεις, έπαιρναν τρομερές εκπτώσεις. Οι τρομερές εκπτώσεις που έπαιρναν ήταν εις βάρος, προσέξτε, των επιχειρήσεων,
των τηλεοπτικών σταθμών, όχι πάντα εις βάρος των μετόχων, γιατί πολλές φορές γινόταν σε συνεργασία και εδώ έχουμε και μαύρο χρήμα κτλ. Άρα λοιπόν χρειαζόταν μία ρύθμιση έτσι ώστε να μην υπάρχει μαύρο χρήμα στη διαφήμιση, την τηλεοπτική, και γενικότερα υπάρχει μαύρο χρήμα, προς το παρόν μιλάμε για την τηλεοπτική, να μην υπάρχει μαύρο χρήμα στην τηλεοπτική διαφήμιση, και από την άλλη πλευρά να μην μπορούν φτιάχνοντας ας πούμε trust ή διαφημιστικές εταιρείες να πιέζουν τα μέσα ενημέρωσης, εν προκειμένου την τηλεόραση, για να παίρνουν τόσο μεγάλες εκπτώσεις. Δηλαδή μιλάμε για εκπτώσεις που φτάνουν το 30, το 40, ενδεχομένως και το 50%. Αυτό ήταν σε βάρος των επιχειρήσεων, των μέσων ενημέρωσης, γι' αυτό βγαίνανε μετά οι καναλάρχες και λέγανε οι μέτοχοι και λέγανε συγγνώμη, δεν βγαίνουμε. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, ποιο είναι? Έχει ολοκληρωθεί μάλιστα και η διαβούλευση, είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αγορά τηλεοπτικού χρόνου. Στην ουσία πρόκειται για πλαστικό χρήμα στη διαφήμιση και είναι η πρώτη αγορά που κατ' εξοχήν και κατά αποκλειστικότητα θα λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Άρα εδώ δεν χωράνε ούτε μαύρο χρήμα, ούτε τεράστιες εκπτώσεις, ούτε... Για να σας δώσω να καταλάβετε, ήδη από το 1995 ο Βενιζέλος με το νόμο 2328 από το 1995 επιχείρησε να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση. Και δεν οδήγησε πουθενά. Λοιπόν, τώρα φτιάχνει αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σύμφωνα με δηλώσεις του κύριου Παπά πρόσφατες, ακόμα και οι ίδιοι οι μέτοχοι των τηλεοπτικών σταθμών έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι προς όφελός τους και όχι σε βάρος τους. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο, θα είμαι πιο σύντομη, για το ίντερνετ. Θέλω να πω για αυτό το ηλεκτρονικό μητρό για το ίντερνετ. Αυτό προσπαθεί να περιορίσει, αν θέλετε, όχι το να γράφετε κάτι στο ίντερνετ ή να διακινούνται ιδέες ή γνώμες, τουλάχιστον όμως η κρατική διαφήμιση η οποία θα παρέχεται σε διαδικτυακούς τόπους, να είναι η διαδικτυακή αυτή τόπη, να είναι γνωστή, να είναι καταχωρημένοι, να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, να έχουν έναν υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε φαινόμενα, όπως είδαμε πριν από μερικούς μήνες, ιστοσελίδων οι οποίες δημιουργούνται μόνο και μόνο για να πάρουν διαφήμιση. Μα είδαμε από τις καταστάσεις των τραπεζών πώς μοιραζόταν η διαφήμιση. Σε ιστοσελίδες ανύπαρκτης επισκεψιμότητας, γιατί υπήρχαν ρουσφέτια και άλλες σκοπιμότητες. Αυτή η ιστορία της διαφήμισης των τραπεζών είναι σκάνδαλο, γιατί χρεοκοπημένες τράπεζες δίνουν επί την ευκαιρία το 25% σχεδόν της διαφημιστικής πίτας. Είναι τεράστιο το ποσό. Και δεν μπορεί να γίνει εξυγίανση επί την ευκαιρία, αν δεν μπει έλεγχο στις τράπεζες και ιδιαίτερα τράπεζες οι οποίες αυτή τη στιγμή οφείλουν την ύπαρξή τους στο κράτος. Και τι διαφημίζουν κιόλας. Και τι διαφημίζουν και ποιοι, γιατί διαφημίζονται. Σας λέω ότι μέσα στην κρίση 2014-2015 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός μιας τράπεζας κατά 50%. Να διαφημίσουν τι? Ήταν προφανώς συναλλαγή. Έτσι. Τριγωνική που λέμε της διαπλοκής. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο για τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.